Πάμε να συναντήσουμε τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για τον πρωτογενή τομέα στο Λασίθι και πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας, ο κύριος Γιώργος Τσιφετάκης. Πώς είστε, κύριε Τσιφετάκη? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είμαστε. Καλησπέρα για τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Έπεσε η αυλαία της ελαιοκομικής περίοδου στην περιοχή σας? Βεβαίως, πάνω από το 99% έχουν μαζευτεί οι ελιές, μπορεί και παραπάνω. Απειροελάχιστες είναι οι περιοχές που είναι κάποιες ελάχιστες ελιές αράβιστες. Τελειώσαμε. Το πρόσημο θετικό, και αν είναι, για ποιους λόγους? Ναι, πάρα πολύ θετικό. Η περιοχή της Θείας περίπου, χωρίς να έχουμε την τελική εκτίμηση, αλλά είμαστε στο 99%, είμαστε γύρω στις 12 με 13.000 τόνους περίπου. Μαζέψαμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και ποιοτικό ελαιόλαδο πάρα πολύ καλό. Πριν από λίγο φιλοξενήσαμε την κυρία Δασκαλάκη, τη νέα πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, σε επίπεδο, στο παράρτημα Κρήτη, σε επίπεδο Κρήτη. Αναφέρθηκε σε κάποιες πρωτοβουλίες που θα πάρθουν στο κομμάτι της δακοκτονίας. Δάκος και Σιτία, ποια η σχέση τους φέτος? Ναι, το παλέψαμε. Μεγάλη προσπάθεια, αλλά τα καταφέραμε με τη βοήθεια των υπηρεσιών, με τη βοήθεια των παραγωγών. Έχουμε ένα θεμητό και καλό αποτέλεσμα. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και οφείλω και από εδώ να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες οι οποίες προσπάθησαν νυχθημερών, αγωνιούσαν και αυτοί μαζί με εμάς, και με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε το αποτέλεσμα αυτό. Επειδή και δημοσιογραφικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, έχω ασχοληθεί με την περιοχή της Σιτίας, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το φαινόμενο της έλλειψης εργατών ήταν έντονο στην περιοχή και στην Ιεράβετρα και στη Σιτία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπήρχαν λιόφυτα εξαιτίας του φαινομένου που παρέμειναν αράβδιστα, που λένε. Πραγματικά, σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε τον κύριο Τσιφετάκη. Όντως, ένα θέμα το οποίο απασχολεί και δεν ξέρω κατά πόσο οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, με αυτές τις συμφωνίες που έχει συνάψει με διάφορες χώρες, στο κομμάτι να έρθουν εργάτες να δουλέψουν τον πρωτογενή τομέα, αναμένεται να αποδώσουν. Γνωρίζω, το επιβεβαιώνω, ήταν έντονο, αλλά θέλω λίγο και του κυρίου Τσιφετάκη την άποψη, προκειμένου να μας ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Μας ακούτε, κύριε Τσιφετάκη, σωστά? Σας ακούω, ναι, με διακόπτουν. Αναφέρθηκα. Στο κομμάτι της έλλειψης εργατών. Ναι. Ήταν σύμμαχος ο καιρός φέτος με εμάς και καταφέραμε να μην μείνουν ελιές στα λιόφυτα. Συμμάχησε ο καιρός με εμάς. Εάν ήταν μια χρονιά σαν την, αυτή που πέρασε, σαν την περσινή, θα είχαμε μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Ευτυχώς τα καταφέραμε. Οι ζημιές είναι από την έλλειψη είναι απειροελάχιστες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναγίνει και για άλλη χρονιά, εάν δεν λυθεί το θέμα των εργατών γης. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με τη σύναψη συμφωνιών με διάφορες χώρες τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αποδώσει? Είστε σύμφωνος? Εγώ προσωπικά, μέσα από το ρεπορτάζ που έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς εκπροσώπους του πρωτογενού τομέα, μας λένε ότι δεν έχουν βγάλει άκρη και δεν έχει δοθεί και απαραίτητη όθηση. Αυτό είναι αλήθεια. Γίνεται μια προσπάθεια η οποία δεν έχει φέρει τα θετικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί ο παραγωγός να ασχολείται με 1000 πράγματα, με τέτοια χαρτογραφία και με τέτοιο χαρτομάνι, για να μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι δουλειά αλωνών. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι δουλειά αλωνών, δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και σίγουρα έχουμε και τον τρίγο μπροστά μας. Σίγουρα έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο. Κύριε Τσιφετάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Κρατώ το κομμάτι του προβληματισμού ότι δεν έχει βρεθεί λύση με τους εργάτες, αλλά κρατώ και το θετικό πρόσημο στο κομμάτι της ελαιοκομικής περίοδου για τη Σιτία. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας.